Αν ακόμα δεν έχετε γραφτεί στο κανάλι Ακαδημία Υγείας, σας συστήνω να το κάνετε αμέσως τώρα. Πατήστε το κουμπί με το κουδουνάκι για να λαμβάνετε εγγυημένα τα νέα μας βίντεο. Όπως είναι γνωστό σε όλους, η ζάχαρη είναι ο λευκός δολοφόνος και θεωρείται μία από τις βλαβερές ουσίες λόγω χημικής επεξεργασίας. Πολλοί μάλιστα πιστεύουν ότι μόνο όσοι υποφέρουν από ζαχαρόδη διαβήτη έχουν αυξημένο το επίπεδο του ζαχάρου στο αίμα. Δεν είναι όμως έτσι. Ο καθένας μπορεί να έχει αυξημένα τα επίπεδα του ζαχάρου στο αίμα και να αγνοεί τα σημάδια που του στέλνει ο οργανισμός. Αν το επίπεδο του ζαχάρου στο αίμα αυξηθεί αρκετά, μπορεί να εκδηλωθούν σοβαρές ασθένειες όπως ζαχαρώδης διαβήτης, καρδιακές παθήσεις, προβλήματα με τα νεφρά, ακόμα και εγκεφαλικό επεισόδιο. Ανεξάρτητα από το αν υποφέρετε από το ζαχαρώδη διαβήτη, πρέπει πάντα να ελέγχετε την κατανάλωση της ζάχαρης. Το σώμα μας πάντα στέλνει σήματα όταν στον οργανισμό υπάρχει κάποια διαταραχή. Και μέχρι το τέλος του βίντεο θα μάθετε 8 σημάδια τα οποία δείχνουν ότι καταναλώνετε πολύ ζάχαρη. Συνεχόμενη αίσθηση της πείνας. Έχετε φάει το φαγητό σας με επιπλέον το επιδόρπιο, αλλά εξακολουθείτε να πεινάτε? Είναι σημάδι ότι καταναλώνετε μεγάλη ποσότητα ζάχαρης. Το υψηλό επίπεδο ζαχάρου στο αίμα εμποδίζει τη γλυκόζη να εισχωρήσει μέσα στο κύτταρο. Το αποτέλεσμα είναι ο οργανισμός να μην λαμβάνει την απαραίτητη ενέργεια και να ζητάει ξανά και ξανά τροφή. Είναι ένας φαύλος κύκλος που συνέχεια επαναλαμβάνεται. Αυτό μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο στην εμφάνιση του ζαχαρώδη διαβήτη, αλλά και στην απόκτηση περιττών κιλών. Δοκιμάστε να αποκλείσετε τα αναψυκτικά, τα γλυκά, σταματήστε να βάζετε ζάχαρη στο τσάι και στον καφέ. Τα αποτελέσματα σύντομα θα είναι εμφανή. Συνεχόμενη κατάσταση κούρασης. Είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε αυτό το αίσθημα πολύ καλά. Ενώ ακόμα δεν έχετε ξυπνήσει καλά-καλά, ήδη νιώθετε κουρασμένοι. Εδώ υπάρχει απλή εξήγηση. Όταν τα επίπεδα του ζαχάρου στο αίμα είναι υψηλά, το σώμα δεν μπορεί να απορροφά και να αποθηκεύει τη γλυκόζη. Η ενέργεια δεν αξιοποιείται αποτελεσματικά και τα κύτταρα του οργανισμού δεν λαμβάνουν τα απαραίτητα καύσιμα. Αυτός είναι ο λόγος που πολλές φορές νιώθετε εξαντλημένοι χωρίς αιτία. Δεν μπορείτε να κόψετε απότομα τη ζάχαρη? Τουλάχιστον αντικαταστήστε την με το μέλι. Συχνή ούρηση. Αν το επίπεδο του ζαχάρου στο αίμα είναι υψηλό, τα νεφρά δυσκολεύονται να επιστρέψουν τα υγρά στον οργανισμό. Γιατί αυτό δεν είναι καλό? Ο οργανισμός στην προσπάθειά του να εξισορροπήσει τη συγκέντρωση της γλυκόσης στο αίμα και στα κύτταρα, αραιώνει το αίμα μέσα στη μεσοκυτάρια ουσία. Αυτό οδηγεί στη συγκέντρωση της γλυκόζης και συχνής ούρησης. Για να σταματήσει αυτό, πείτε όχι στις σοκολάτες, στα κέικ, στα παγωτά και στα άλλα γλυκά τα οποία αγαπάτε. Μολύνσεις του ρουπητικού συστήματος. Το υψηλό επίπεδο ζαχάρου στο αίμα δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη μύκητα και βακτηριών. Η μόλυνση στο ρουπητικό σύστημα μπορεί να εμφανιστεί όπως στις γυναίκες, έτσι και στους άντρες. Αλλά στις γυναίκες εκδηλώνεται πιο συχνά αν το επίπεδο του ζαχάρου είναι υψηλό. Αν θέλετε να παραμείνετε υγιείς, καταναλώστε λιγότερη ζάχαρη. Τουλάχιστον προσπαθήστε αρχικά να μην καταναλώνετε ζάχαρη για μία εβδομάδα, έπειτα για δύο εβδομάδες, για ένα μήνα και ούτω καθεξής. Το αποτέλεσμα θα είναι να αλλάξετε ριζικά τις διατροφικές σας συνήθειες με λιγότερο στρες. Ξηρασία στο στόμα. Η αίσθηση δίψας και ξηρασίας στο στόμα είναι σοβαρό σημάδι αφυδάτωσης του οργανισμού. Υπεύθυνος για την εκδήλωση της δίψας είναι ο υποθάλαμος, ο οποίος στέλνει την αντίστοιχη εντολή στον εγκέφαλο. Εννοείται ότι είναι αδύνατο να αποκλείσετε τη λήψη υγρών, αλλά θα ήταν καλύτερο να επιλέγετε νερό και τσάι, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Αποφύγετε την κατανάλωση συσκευασμένων χυμών και ο λόγος είναι επειδή περιέχουν ζάχαρη ή άλλες γλυκαντικές ουσίες. Αν δεν σας αρέσει η γεύση του απλού νερού, προσθέστε λίγο λεμόνι ή φύλλα μέντας. Αυτό το απλό κόλπο θα κάνει το νερό σας νόστιμο. Ξηρό δέρμα και φαγούρα. Το ξέρετε ότι η ξηρή επιδερμίδα συνδέεται με τη συχνή κατανάλωση ζάχαρης? Το ξηρό δέρμα και η φαγούρα είναι συνήθως σημάδια ύπαρξης μύκητας στον οργανισμό. Οι μύκητες αγαπάνε τη ζάχαρη, οπότε αν σταματήσετε την κατανάλωση ζάχαρης θα απαλλαγείτε από την ξηροδερμία και φαγούρα. Προβλήματα στη συγκέντρωση της προσοχής. Είναι γνωστό ότι ο εγκέφαλος χρειάζεται ζάχαρη για να λειτουργεί καλά. Ωστόσο, το υψηλό επίπεδο ζαχάρου στο αίμα εμποδίζει τη γλυκόζη να εισχωρήσει στα κύτταρα του εγκεφάλου. Γι' αυτό ο εγκέφαλος δυσκολεύεται στην απόκτηση ενέργειας. Αυτό έχει επιπτώσει στην ταχύτητα επεξεργασίας μιας σκέψης και των λήψεων σωστών αποφάσεων. Εκνευρισμός. Σύμφωνα με έρευνες, οι άνθρωποι που καταναλώνουν μεγάλη ποσότητα ζάχαρης είναι πιο ανήσυχοι.
Ο εγκέφαλος έχει σταθερή και συνεχόμενη ανάγκη να τροφοδοτείται με γλυκόζη. Οι απότομες αλλαγές των επιπέδων της γλυκόζης αρνητικά επιδρούν στη λειτουργία του εγκεφάλου, με αποτέλεσμα η διάθεσή σας ξαφνικά να χαλάει. Επίσης, η ζάχαρη εξουδετερώνει ένα πολύ σημαντικό και θρεπτικό ιχνοστοιχείο που ευθύνεται για τη διάθεση, το χρώμιο. Αυτό το ιχνοστοιχείο είναι απαραίτητο για τη διατήρηση σταθερού επιπέδου ζαχάρου στο αίμα. Η ινσουλίνη, η οποία απομακρύνει τη γλυκόζη από το αίμα, δεν μπορεί να δουλέψει σωστά χωρίς το χρώμιο. Ελέγχετε την κατανάλωση των τροφών που περιέχουν ζάχαρη. Με αυτόν τον τρόπο θα προφυλάξετε την υγεία σας από πολλά προβλήματα και περιττό βάρος. Μην ξεχνάμε πως όλα τα φρούτα και οι καρποί έχουν ζάχαρη και δεν τη χρειαζόμαστε επιπλέον στον οργανισμό μας. Ο άνθρωπος ως κατεξοχήν φρουτοφάγος έχει έμφυτη τάση να καταναλώνει γλυκές τροφές. Μετά από εκατομμύρια χρόνια διατροφής με όριμα φρούτα, ο οργανισμός μας έχει μεγάλες ενεργειακές ανάγκες, σημαντικά αυξημένες, λόγω του ενεργοβόρου εγκεφάλου μας. Και τα ζάχαρα των φρούτων είναι η πιο απλή και γρήγορη μεταβολήσιμη ενεργειακή πηγή. Αν το βίντεο αυτό σας ήταν χρήσιμο, πατήστε το κουμπί μου άρεσε, μοιραστείτε το με φίλους και γραφτείτε στο κανάλι μας. Σας εύχομαι το καλύτερο. Να είστε υγιείς.